Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, απόψε η εκπομπή προσωπικά φιλοξενείται στο AD Studio. Απολαμβάνουμε τη φιλοξενία του Αλέκου και του Δημήτρη. Θα απολαύσουμε και μια πολύ όμορφη κουβέντα με τον Στέφανο τον Κωνσταντόπουλο και μουσικές με τους Πάσπαρτο. Καλώς ήρθες στα προσωπικά. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Είμαστε σε ένα χώρο που αισθάνεσαι οικεία. Είναι ο χώρος που κάνεις τις ηχογραφήσεις μαζί με το συγκρότημα. Ναι, είναι ο χώρος που κάνουμε τις πρόβες μας και τις ηχογραφήσεις μας. AD Studio του Αλέκου Αμπελογιάννη. Είναι και ο προσωπικός μας ηχολήπτης. Μας ακολουθεί σε κάθε live. Οπότε είναι ένας χώρος που τον αγαπάτε ιδιαίτερα. Είναι πολλές οι ώρες που περνάτε εδώ. Φαντάζομαι ότι οι πρόβες σας δεν σταματούν ποτέ. Ανανεώνεται και το πρόγραμμα που παρουσιάζεται, έτσι και αλλιώς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές οι ώρες που περνάμε εδώ. Απλά δεν είναι τόσο συχνές οι πρόβες. Γιατί η Πασπαρτού, όπως ξέρετε, δεν είμαστε όλοι από τον πύργο. Είναι κάποια παιδιά από την Πάτρα. Κάποια παιδιά από τον πύργο, οπότε όποτε βρίσκουμε το χρόνο να κάνουμε τις πρόβες. Ναι. Τους οποίους και περιμένουμε να έρθουν σε λίγο για να τους ακούσουν. Από στιγμή σε στιγμή τους περιμένουμε. Όμως θέλω πριν να έρθουν τα παιδιά να δούμε λίγο την προσωπική σου διαδρομή, Στέφαν. Θέλω να μου πεις πώς ξεκινάει το μουσικό ταξίδι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με τη μουσική, τι ακούσματα είχες σαν παιδί. Γενικότερα. Πού γεννήθηκες. Να σε γνωρίσει ο κόσμος. Ναι. Νομίζω η πρώτη μου ανάμνηση σαν με τη μουσική, μάλλον. Η πρώτη μου επαφή δεν την έχω κάνει εγώ σαν ανάμνηση, μου την λένε οι δικοί μου. Ήμουν 3-4, όταν ζήτησα πρώτη φορά ένα μικρό αρμονιάκι να έρθει σπίτι. Άρχισα να ασχολούμαι, να παίζω. Απλά θυμάμαι από τα πρώτα, νομίζω από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, να ασχολούμαι όλο και πιο πολύ με αυτά, με αρμόνια, με το πιάνο γενικά. Και εδώ θα σας πω το εξής. Ότι αισθάνομαι ότι σαν να είναι η συνέχεια της προηγούμενης σας εκπομπής. Είχατε φιλοξενούμενο τον Γιώργο τον Κιτζίρη, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο πρώτος μου δάσκαλος στο πιάνο. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο να έχουμε το δάσκαλο και μετά το μαθητή. Ναι. Μου είχε μιλήσει και για τους μαθητές του. Αισθάνομαι ότι συνεχίζω την ιστορία αυτή την Κυριακή. Ναι. Ο Γιώργος ήρθε στη ζωή μου γύρω στα 11, με έβαλε ουσιαστικά τα χέρια μου σωστά επάνω στο αρμόνιο, γιατί έκανα 2 χρόνια αρμόνιο με τον Γιώργο. Και μετά ήταν αυτός που με συμβούλευσε να το προχωρήσω στο πιάνο. Και μετά γράφτηκα λοιπόν στο Εθνικό Δίωδο του Πύργου. Καθηγήτριά μου η Διονυσία Περσενίτη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι της οφείλω όλη μου την πορεία, και στον Γιώργο και στη Διονυσία, όλη μου την πορεία τη μουσική. Δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσω κι άλλο. Ναι, θέλω να μου πεις πώς αυτό γίνεται τελικά κομμάτι της ζωής σου, γιατί στα χρόνια που είσαι έφηβος φαντάζομαι ότι ασχολείσαι και λίγο περισσότερο. Υπάρχουν όμως και τα μαθήματα που δεν ξέρω κατά πόσο σε τραβούσαν πίσω. Πώς έγινε επιλογή ζωής η μουσική? Νομίζω αυτό έγινε χωρίς σκέψη. Νομίζω η μουσική είναι μικρόβιο και όποιος ασχολείται με τη μουσική το καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοώ. Δεν σου αφήνεται το περιθώριο να σκεφτείς αν θα την αφήσεις ή αν θα την ακολουθήσεις. Άπαξ και πει η μουσική στη ζωή σου, γίνεσαι υπηρέτης της, νομίζω. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μου μαθητικό συγκρότημα, το είχα στο Λύκειο, πρώτη, δευτέρα, τρίτη Λυκείου. Σε ποιο σχολείο πήγαινε? Δεύτερο Λύκειο Πύργου. Στο δεύτερο Πύργου. Ναι. Με κάποιους φίλους τότε,
κάναμε κάποιες εμφανίσεις μαθητικές σε μαθητικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, δίνοντας εξετάσεις, δίνοντας πανελλαδικές, πέρασα σε μια σχολή. Πέρασα σε μια σχολή γεωπονίας. Πήγα, αλλά προφανώς τη μουσική δεν την άφησα ποτέ. Και μια μαθήματα έκανα κλασικού πιάνου ταυτόχρονα. Και άρχισα να παίζω τότε νύχτα, τα πρώτα μου βήματα. Άρχισα να παίζω σε κάποια μπαράκια, μπουάτ, πιάνο μπαρ. Συμμετείχα σε πάρα πολλές. Σε ποια πόλη πήγες για σπουδές? Στην Καλαμάτα. Καλαμάτα ήσουν. Καλαμάτα ήμουνα. Άρχισα να φτιάχνω κάποιες μπάντες, να συμμετέχω σε κάποιες μπάντες. Συμμετείχα και σε κάποιες συναυλίες τότε στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι ήταν μέσα μου προκαθορισμένο ότι πλέον θα ασχοληθώ με τη μουσική. Παράλληλα και με τη σχολή, ναι. Όταν ήσουν μαθητής μου, λες ότι έκανες το πρώτο συγκρότημα. Ναι. Από αυτά τα παιδιά που τότε κάνατε αυτή την προσπάθεια και τις παρουσίες που φαντάζομαι θα ήταν στο σχολείο, σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονταν, έχει συνεχίσει κάποιος άλλος να ασχολείται με τη μουσική? Από εκείνη την παρέα, ναι. Όχι. Κάνουν τελείως διαφορετικά επαγγέλματα. Παραμένουν φίλοι μου, αλλά είμαι ο μοναδικός που ασχολήθηκε με τη μουσική τελικά στη ζωή μου. Οι δικοί σου πώς το έβλεπαν, πώς έβλεπαν το μουσικό κομμάτι της πορείας του Στέφανου? Γενικά στο σπίτι υπάρχει μια μουσική παιδεία. Ο πατέρας μου έρασε τεχνικά βέβαια και μόνο για τον εαυτό του ασχολείται με τη μουσική. Ο παππούς μου έπαιζε μουσική και γενικά ακούσματα υπάρχουν στο Οπότε σπίτι. Οπότε υπάρχει το άκουσμα αυτό. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν 18 ή 19, ερωτήθηκα τι θα κάνω. Και νομίζω ότι ήταν λίγο ξεκάθαρο η θέση μου ότι τη μουσική δεν υπάρχει περίπτωση να την αφήσω, θα την ακολουθήσω. Ήταν σύμφωνη και νομίζω η μουσική με ταξίδεψε σε πόλεις, ακόμα και στο εξωτερικό. Η μουσική θεωρώ ότι ευθύνεται για όλη την πορεία της ζωής μου γενικά. Τι μουσική σου άρεσε να ακούς ή ακούγες τα πάντα? Αυτό. Γιατί έχετε διαμορφώσει ένα πολύ χαρακτηριστικό στυλ σαν ομάδα ή Πασπαρτού. Νομίζω ότι πια είναι λίγο αναγνωρίσιμο το άκουσμα και θέλω να δω αν υπήρχαν αναφορές από τα εφηβικά σου χρόνια σε αυτό. Από παλιά. Μπορώ να σου πω, άκουγα τα πάντα. Μπορώ να πω ότι ακούσματα γενικά έχω πάρα πολλά. Μέχρι και παραδοσιακή μουσική μπορώ να σου πω ότι ακούω. Όχι στο σπίτι μου, αλλά μ' αρέσει. Ναι. Κλασική, γιατί σπούδασα την κλασική μουσική. Jazz πλέον, μετέπειτα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ένα ακούσμα συγκεκριμένο. Έχω ακούσματα. Και στο σπίτι είχα πολλά ακούσματα. Πλέον, επειδή και η φύση της μπάντας είναι, έχουμε πάρα πολλά όργανα, θέλω να πιστεύω ότι οι δυνατότητες των παιδιών και τις φωνές που έχουμε, οι κοπέλες μας, μπορούν να υπηρετήσουν πολλά είδη. Οπότε και μας αρέσει κιόλας. Δεν είναι ότι το κάνουμε από ανάγκη. Μας αρέσει να παίζουμε και ξένα και ροκ και ελληνικά και έντεχνα και οτιδήποτε. Οπότε θα σου έλεγα τα πάντα, σε εισαγωγικά, επιλεγμένα. Ναι. Είναι από τις μουσικές παρέες που έχουν έτσι κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα η δικιά σας παρέα. Τα οποία θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα μου πεις πώς βρεθήκατε όλοι μαζί και πώς δέσατε τόσο όμορφα. Εγώ όμως θέλω να θυμηθείς τις πρώτες φορές που πια έχεις φύγει από την εφηβεία, είσαι ένας νέος άνθρωπος, ασχολείσαι με τη μουσική στην Καλαμάτα, στις πρώτες παρουσίες σου. Πώς ένιωθες σε σχέση με τον κόσμο? Θέλω να πει πώς λειτουργεί αυτή η επικοινωνία. Την πρώτη μου, γιατί δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Η πρώτη μου επαφή με τον κόσμο ήταν εδώ στον Πύργο, δεν ήταν στην Καλαμάτα. Ήμουν 17,5, δεν είχα φύγει ακόμα για φοιτητής. Δούλευα στην τότε μπουάτ, το επέστρεφε, θα το θυμάσαι φαντάζομαι. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη μου βραδιά. Δεν χρειάζονταν να κάνω κάτι, ούτε να τραγουδήσω, απλά έπρεπε να παίξω πιάνο και να τραγουδάνε άλλοι. Θυμάμαι απλά το πόδι μου να τρέμει όλη τη νύχτα κάτω από το πιάνο. Εννοείται ότι είχα φοβερό άγχος. Μου φαινόταν κάτι τόσο πολύ μεγάλο. Έπαιζα πιάνο μόνο σπίτι μου, μόνο για μένα, μόνο για την οικογένειά μου. Δεν είχα παίξει ποτέ μπροστά σε άλλον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό πλέον το συνήθισα. Και το πιάνο δεν είναι και μια κιθάρα, την παίρνω και βγαίνω με τις παρέες. Ναι. Έτσι, ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένα όργανο. Ναι. Να είχες επαφή έτσι. Δεν τύχαινε ναι, να είμαι σε παρέα με το πιάνο ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή η ωραία αίσθηση τελικά, γιατί νομίζω ότι τώρα που το σκέφτεσαι,
καταλαβαίνεις ότι και αυτό ακόμα δημιουργούσε μια βάση. Το ότι ανέβηκες σε πάνω, έπαιξες πιάνο για να τραγουδήσουν κάποιοι άλλοι. Αυτό που σου δημιουργήθηκε όμως είναι μια βάση για το πώς κινήθηκες από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι η επαφή με τον κόσμο σε κάνει να θες και να σεβαστείς τον κόσμο και να τον κάνεις να περάσει όμορφα. Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Και πιστεύω πάρα πολύ στις καλές συνεργασίες. Πιστεύω ότι στάθηκα τυχερός που συνεργάστηκα στην ηλικία των 17-18 με κάποιους ανθρώπους προφανώς μεγαλύτερους από μένα, με μεγαλύτερη εμπειρία. Με έκαναν να μάθω πάρα πολλά πράγματα, να εκτιμήσω πολλά πράγματα από αυτό. Θεωρώ ότι απλά ήμουν τυχερός όλο αυτό. Δηλαδή στο κομμάτι της δουλειάς, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Και πήρα και νομίζω μετέπειτα πλέον τα 30 μου, τα εκμεταλλεύομαι κι εγώ όπως έμαθα. Θέλω να μου πεις, τελειώνοντας τις σπουδές σου στο 2, πώς συνέχισε αυτή η πορεία, ενώ στο επίπεδο του διδάσκεσαι μουσική, μαθαίνεις πράγματα. Ναι. Μάλλον είναι και ένα κομμάτι που δεν τελειώνει ποτέ, ναι. Αλλά εσύ έκανες και κάποιες πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι δεν σταματάς να μαθαίνεις, ούτε να θέλεις να μάθεις. Έτσι και εγώ λοιπόν κάποια στιγμή μετά την σπουδές μου στην Καλαμάτα, αποφάσισα ότι θέλω να μάθω λίγο, να πάρω κάποια πράγματα από την τζαζ. Ναι. Τελείως άλλο πράγμα από το κλασικό πιάνο. Έτσι λοιπόν έφυγα το 2010 για Ολλανδία. Ήμουνα στην Ολλανδία 3 χρόνια. Κάνοντας κάποια μαθήματα τζαζ, έπαιξα και με πολλούς μουσικούς αξιόλογους. Με μεγάλη μου τιμή γι' αυτό. Επίσης, να σου πω ότι εκεί δεν ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα ήδη με την μία από τις κοπέλες που τραγουδάει σε εμάς, τους Πασπαρτού πια, και με κάποιους παλιούς μου συνεργάτες που ήμασταν 7 χρόνια, είχαμε ένα συγκρότημα του Σάλμα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι την αποχαιρετιστήρια συναυλία σας, η οποία ήταν πριν φύγεις εσύ για Ολλανδία, στην παραλία της Κουρούτας. Ναι. Όπου μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πάρτι και συμμετείχαν όλα τα μαγαζιά τελικά, γιατί νομίζω ότι πια κανένας εκείνο το βράδυ δεν έπαιξε μουσική στο μαγαζί του. Όλοι άκουγαν εσάς αυτό. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή. Ήταν μια μπάντα που είχε μια μεγάλη αποδοχή και ταξιδέψατε μαζί. Κάποια στιγμή ήρθαν και τα παιδιά από τους Άλμα, κάποιοι από αυτούς, στην Ολλανδία. Εκεί τα πράγματα πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι για ένα νέο άνθρωπο που δεν είναι ο τόπος του το να κάνει πράγματα. Μιλάτε γενικά τώρα ή. Σε σχέση με τη μουσική. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι ένα μέρος που βγάζει μουσικούς. Γι' αυτό σε ρωτάω, πόσο ναι. Εύκολα δίνονται ευκαιρίες σε έναν Έλληνα που θα βρεθεί εκεί. Πρέπει να είσαι τυχερός, εννοείται, όπως ναι. Κάθε φορά στη ζωή σου πρέπει να είσαι τυχερός για να σου συμβούν κάποια πράγματα. Αλλά αν το κυνηγήσεις και με το σωστό timing, κάποια πράγματα γίνονται. Εγώ πήγα την πρώτη χρονιά στην Ολλανδία μόνος μου. Έτυχε να συναντήσω κάποιους ανθρώπους, να μπω σε μια εταιρεία, είχα κάποιο συμβόλαιο, έπαιζα σε κάποια μαγαζιά μέσω αυτής της εταιρείας και συνέχεια ήρθε η υπόλοιπη μπάντα, η τότε Άλμα, και όντως για ένα χρόνο παίξαμε όλοι μαζί. Θα έλεγα τα πράγματα ήταν και καλά και δύσκολα. Ναι. Ήμασταν όλοι σε ένα ξένο... Σε ένα ξένο τόπο. Τόπο, ναι. Προφανώς νομίζω, αν ρωτήσετε και τους ίδιους, θα θυμούνται τις ωραίες στιγμές που περάσαμε εκεί πέρα. Δηλαδή, σαν μουσική, μας δόθηκαν πολύ ωραίες ευκαιρίες και ήταν ωραίες στιγμές μας. Νομίζω οι δυσκολίες, οι προσωπικές του καθενός, δεν μπορώ να αναφερθώ εγώ για όλους. Όχι, μιλάω για το σύνολο. Σαν σύνολο, πόσο, αυτό ακριβώς μου μετέφερες. Το πώς ήταν αυτή η εμπειρία για όλους μαζί. Ήταν μια δυνατή εμπειρία. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό στην πορεία σου. Ναι. Απλά οι λόγοι που ο καθένας μπορεί να μην έκατσε ή να συνέχισε τη ζωή στο εξωτερικό, γιατί μιλάμε και για μια ζωή, δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και η ζωή στο εξωτερικό. Νομίζω ο λόγος του καθενός είναι διαφορετικός. Εσύ παρέμεινες. Εγώ περίμενα ακόμα ένα χρόνο. Ένα χρόνο ακόμα. Και γυρίζοντας, ουσιαστικά ο καθένας μετά πήρε το δρόμο του. Ναι. Κάποιοι ακολούθησαν το λαϊκό μονοπάτι, θα έλεγα. Βρίσκεις όμως τους δρόμους σου. Ακόμα και μέσα από συνεργασίες. Θεωρώ ότι όλους βοηθάει αυτό. Εννοείται. Στο να βρει ο καθένας αυτό που τελικά του αρέσει να κάνει και να παρουσιάζει. Έτσι. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, περιμένοντας ξαναλέμε και τα παιδιά για να ακούσουμε και τις μουσικές, και μετά θέλω να μου πεις πόσο από τους Άλμα φτάνουμε στους Πασπερτού και να μου πεις και για αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά νομίζω ότι
έχετε δώσει μια σφραγίδα, ένα γερό αποτύπωμα και θέλω να το συζητήσουμε, να μου πεις πώς δένετε όλοι μαζί. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που παρουσιάζετε. Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γιατί με τυραννάς τόσο καιρό. Άρα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άρα μου λένε τα λόγια σου και καπρίτσια όλο κάνεις, γι' αυτό κερδίζεις πάντα και δεν χάνεις. Δεν ξέρω πια μαζί σου τι να πω, μα θέλω και δεν θέλω σ' αγαπώ. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χέρια σου και άλλα τα παίζεις θέατρο αράδα, μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Άρα μου λένε τα μάτια σου και άρα η καρδιά σου. Άρα μου λένε τα λάδια σου. Που πριν τον δω τον αγαπούσα ήδη. Εσύ που τέλα πας απόψε, ποιος ξέρει που να σε, σε ποια αγκαλιά ξενυχτάς. Για να βρειώ θα με θυμάσαι, για να βρειώ θα με θυμάσαι. Και τι να λέω κι από πού να αρχίσω. Καταλογή, κατάσταση, τρέλη, ζωή, παράσταση. Κοντά γιορτή περάσανε τα χρόνια. Αρνηθήκα τον θάνατο και τα στρωμού. Τα θάνατο το πίστεψα ότι θα ζει σε αιώνια. Και εσύ που τρελά μ' αγαπάς, απόψε
you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me are burning strong. Επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή προσωπικά, στην κουβέντα μας με τον Στέφανο τον Κωνστατόπουλο στο AD Studio. Και θέλω να δούμε, Στέφανε, πώς φτάνουμε από τους Άλμα στους Πασπαρτού. Κάποια στιγμή λοιπόν ο καθένας από τους Άλμα πήρε το δικό του δρόμο. Είναι γνωστό ότι υπήρχε μια κοινή ιστορία που σας έδεσε για 7 χρόνια και εδώ και κάποια χρόνια ο καθένας συνεχίζει σε διαφορετικούς δρόμους. Θεωρώ ότι όλοι έχετε επιτύχει. Κατασταλάξει και βρει το δρόμο. Γιατί φαίνεται ότι είστε κατασταλαγμένοι. Βέβαια, ήταν πολύ καλά δεμένο και όσο ήσασταν μαζί. Το πιστεύω. Τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπα σαν θεατής, έτσι νομίζω ότι ήταν ωραίο το σχήμα. Το πιστεύω και νομίζω και εμείς. Έχει μείνει μια γλύκα στον κόσμο από αυτό. Ναι, το ξέρω, το ακούω ακόμα. Συνεχίσατε δυνατά όμως και οι δύο ομάδες και θέλω να μου πεις για τους Πασπαρτού. Πώς καταλήγουμε στους Πασπαρτού και πώς πήρε το όνομά του καταρχήν το σχήμα. Μάλιστα. Η Πασπαρτού υφίσταται εδώ και 2 χρόνια, τον Μάιο του 2013. Το Μάιο λοιπόν φέτος κλείνουμε 2 χρόνια. Ο νονός του σχήματος σε εισαγωγικά είναι ο φίλος μας ο Αντώνης Μουρλάτος, ο σαξοφωνίστας του σχήματος, παλιός συνεργάτης από Άλμα και δικός μου φίλος προ-Άλμα. Η σύσταση λοιπόν ξεκίνησε από εμένα, τον Αντώνη και την Ανίτα, τη γνωστή Ανίτα νομίζω σε όλους σας, επίσης φίλοι, συνοδοιπόρος στη μουσική, μαζί μου στην Ολλανδία. Φωνάρα. Η Ανίτα, έχω δουλέψει μαζί της, θα κάνω παρένθεση τώρα και θα μιλήσω για την Ανίτα. Αλλά νομίζω ότι την αξίζει αυτή την παρένθεση. Ναι, γιατί έχω δουλέψει μαζί της σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Γιάννενα, Καλαμάτα, Πάτρα, Πύργο,
και έχω δουλέψει μαζί της και στο εξωτερικό. Και νομίζω δεν υπάρχει live που δεν έχουν έρθει ο κόσμος να μας μιλήσουν προσωπικά για την Ανίτα. Τι φωνή και εγώ θυμάμαι και κάποια live στα οποία δεν συμμετείχε η Ανίτα, σε ένα από αυτά βρέθηκε ως πελάτης. Ήρθε να σας ακούσει και φυσικά ανέβηκε στη σκηνή, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε μία κοινή μας συνάντηση, όταν είπαμε ότι θα φτιάξουμε ένα νέο σχήμα, θα βρούμε και κάποιους άλλους, τέθηκε το θέμα του ονόματος. Τότε λοιπόν ο Αντώνης, ο φίλος του Αντώνης, είχε την ιδέα το όνομα να το ονομάσουμε Πασπαρτού, γιατί όπως σου είπα και πριν, δεν περιοριζόμαστε σε ένα είδος μουσικής. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ακριβώς σημαίνει, και νομίζω ότι εκείνη τη μέρα στη συζήτηση ο Αντώνης χρησιμοποίησε τη λέξη Πασπαρτού για εμάς τους ίδιους. Οπότε απλά πήραμε τη λέξη και είπαμε θα το ονομάσουμε έτσι. Γιατί δεν παίζουμε ένα είδος μουσικής και θεωρούμε ότι ταιριάζουμε σε διάφορα μαγαζιά και σε διάφορα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε και άλλα είδη. Είναι ένα σχήμα το οποίο έχει πολλά μουσικά όργανα. Θέλω να δούμε τι όργανα έχετε στο σχήμα σας, που είναι αυτά που δίνουν το χαρακτηριστικό ήχο, γιατί ό,τι και να παίξετε, ο ήχος είναι χαρακτηριστικός. Ακριβώς, το μας πάρει. Και με αυτό τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω και για τους συνεργάτες. Τους συνεργάτες, λοιπόν, τους φίλους μου πιο πολύ. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από τη βάση μας. Η βάση μας, λοιπόν, είναι ο Αποστόλης ο Κακαβάς. Και είναι ο ντράμερ μας. Και θεωρώ ότι είναι τα θεμέλιά μας, θεωρώ ότι οι υπόλοιποι έξι στεκόμαστε στα χέρια του. Έχουμε λοιπόν πολύ γεράχια θεμέλια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αποστόλη που είναι μαζί μας. Μετά είναι ο Κώστας ο Διαμαντόπουλος. Σε εμάς παίζει ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και ακουστική κιθάρα. Ένας εξαιρετικός μουσικός. Μεγάλη μας τιμή που είναι μαζί μας. Είναι ένα χρόνο ο Κώστας μαζί μας. Θα τον δείτε και σε λίγο που θα μπούμε στο στούντιο. Και θα του ευχηθούμε και για τα πολύ καλά και τα όμορφα που συμβαίνουν στη ζωή του. Ναι, να το ευχηθείτε. Επόμενος είναι λοιπόν ο Αντώνης Μουρελάτος, ο σαξοφωνίστας της μπάντας. Παίζει σε εμάς άλτο σαξόφωνο, σοπράνο σαξόφωνο, τενόρο σαξόφωνο. Μετά είναι ο Ηλίας ο Λαμπρόπουλος. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ο Ηλίας Λαμπρόπουλος είναι ένα παιδί που γνωρίσαμε στην Πάτρα. Μας τον συνέστησαν σε ένα στούντιο ως φωνή, αντρική φωνή. Και γνωρίζοντάς τον, ανακαλύψαμε λοιπόν ότι αυτό το άτομο είναι πολύ τάλαντο. Παίζει σε μας πλέον βιολί, τρομπέτα, σαξόφωνο κάποιες φορές, φλάουτο, κλαρινέτο, γκάιντα. Θα ξεχάσω σίγουρα κάποιο. Τον αφήσετε να τραγουδήσει ποτέ. Και τη διαφωνή του ψάχνει. Και μπουζούκι. Είναι και αυτός που παίρνει την περισσότερη ώρα κάθε φορά στην παρουσίαση όταν τελειώνει ένα live. Εξαιρετικός μουσικός επίσης. Πολυτάλαντος. Θα γνωρίσετε και τον Ηλία σε λίγο. Ανίτα Μαυρίκη. Επανέρχομαι πάλι στην παρένθεση. Η Ανίτα λοιπόν είναι η κοπέλα με την αγγελική φωνή. Η Ανίτα, θα σας πω ότι συνεργάζομαι μαζί της 10 χρόνια και θεωρώ ακόμα ότι σε κάθε live θα με καθυλώσει ακόμα και εμένα το ίδιο που υποτίθεται έχω συνηθίσει τη φωνή της. Υπάρχουν πρόβες που μπορεί να ξεχάσω να παίζω γιατί τη χαζεύω. Είναι η κοπέλα, τι να πω, την αγαπάω και πάρα πολύ μάλλον, ίσως και αυτό. Και τελευταία είναι η άλλη μας κοπέλα, η Φανή Αντωνοπούλου, επίσης από την Πάτρα. Είναι τα δύο παιδιά που έρχονται από Πάτρα για τα live μας. Η Φανή λοιπόν είναι επίσης μια πολύ καλή φωνή, εκρηκτική παρουσία θεωρώ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει live που θα περάσει απαρατήρητη, η φωνή της έχει πολύ όγκο και αθηνής. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με τις κοπέλες μας, γιατί έχουμε δύο πολύ όμορφες παρουσίες, πολύ δυνατές φωνές, ποιοτικές φωνές και η κάθε μία αρέσει για διαφορετικό λόγο. Έχουν ταιριάξει πάρα πολύ ωραία και οι δύο. Και γενικά νομίζω στο σύνολο ο ένας εκτιμάει πάρα πολύ τον άλλον. Και όλοι μαζί λοιπόν δουλεύετε και παρουσιάζετε τη δουλειά σας σε μαγαζιά στον πύργο και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή έχουμε εμφανιστεί Καλαμάτα, έχουμε εμφανιστεί στην Αθήνα, στα Γιάννενα. Παίζουμε στην Πάτρα την Τρίτη. Παίζουμε στον πύργο κάθε Πέμπτη. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βέβαια, πω κιόλα. Βέβαια, παίζετε στο Σουίτ. Παίζουμε στο Σουίτ στην κεντρική πλατεία του πύργου κάθε Πέμπτη. Ο περισσότερος κόσμος θεωρώ ότι μας έμαθε από πέρυσι το καλοκαίρι στο Βρινιώτη, στον Άγιο Ανδρέα, τις Παρασκευές,
Να πω ότι συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε και φέτος. Και είναι ένας χώρος που σας τέριαζε, βγήκε πολύ όμορφο. Ναι, έτσι μας είπανε και. Βγήκε όμορφο. Και άλλοι. Θα συνεχίσουμε και φέτος το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να έρχεστε. Είναι αυτό το ότι θεωρώ ότι πια τους πασπαρτού ο κόσμος τους ακολουθεί. Νομίζω ότι όσο δύσκολο και να ήταν ο χειμώνας, το διαπίστωσες στις παρουσίες που είχατε στον πύργο, ότι ο κόσμος ακολουθεί το στίγμα σας. Το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς πήγε πολύ καλά. Ναι. Και θέλω να μου πεις στο κομμάτι της ηχογράφησης, τι κάνετε, πώς το δουλεύετε. Εάν κάποια στιγμή θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και κάτι από εσάς ηχογραφημένο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να το τολμήσετε αυτό, αλλά σαν ιδέα δεν ξέρω αν περνάει από το μυαλό σας να γράψετε κάτι. Φαντάζομαι αναφέρεσαι σε δικιά μας προσωπική δουλειά. Ναι, σε μια δικιά σας δουλειά. Γιατί αυτό που ακούμε πίσω μας τόση ώρα. Σε μια δικιά σας δουλειά. Είναι ηχογράφηση δικιά μας από live και από ηχογραφήσεις εδώ μέσα στο στούντιο. Προφανώς νομίζω ότι όλες οι μπάντες ή όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική έχουν βλέψει κάποια στιγμή να βγάλουν κάτι δικό τους, να γράψουν κάτι δικό τους. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή κι εμείς, ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ να γράψουμε κάτι δικό μας, μια δικιά μας μουσική. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό ή αν είναι εφικτό, αλλά σίγουρα είναι βλέψη όλων ότι δεν θα μείνουμε σε διασκευές, ούτε θα παίζουμε κομμάτια μόνο άλλων, όσο καλά και να παίζεις κομμάτια άλλων. Είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις τη δικιά σου δουλειά. Μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία. Αλλά αυτό προσπαθούμε νομίζω. Και εδώ πέρα εγώ σας το εύχομαι να σας δοθεί ευκαιρία. Είμαι σίγουρη ότι θα τον βρείτε και το χρόνο, τη διάθεση σίγουρα την έχετε. Αλλά και οι διασκευές σας ακόμα έχουν κάποια χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Φαίνεται ότι είναι πολύ δουλεμένες. Τουλάχιστον εμείς αυτό εισπράττουμε. Θέλω να πεις πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Το να δουλεύεις τόσο συστηματικά. Γιατί όπως μου είπες και τα δύο παιδιά δεν είναι εδώ, δεν είναι από εδώ. Πόσο εύκολο ακριβώς είναι. Αυτό για μας είναι πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι. Ερχόμαστε σε επικοινωνία κάθε εβδομάδα. Είτε από το τηλέφωνο είτε από το ίντερνετ. Ουσιαστικά δίνεται προσωπική δουλειά στον καθένα. Ξέρω ο καθένας τι έχει να κάνει και αυτές οι δύο, η μία ή δύο πρόβες που θα κάνουμε εδώ στο στούντιο θα προσπαθήσουμε να μην χάσουμε καθόλου χρόνο. Θα έχει γίνει δουλειά προσωπική από τον καθένα. Θα φάμε πάρα πολλές ώρες εδώ μέσα. Πραγματικά ξεχνάμε τη ζωή μας τις μέρες που έχουμε πρόβα. Και νομίζω ότι απλά προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Εννοείται ότι μετράει πάρα πολύ το επίπεδο των μουσικών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ καλό επίπεδο και δεν χρειάζονται πολύ ένταση και πολύ προσπάθεια για κάποιους. Αυτό νομίζω μετράει πάντα. Ναι. Πριν σε ευχαριστήσω για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από εσάς, επειδή είναι και τα παιδιά εδώ, ακούσαμε και νωρίτερα, θα ακούσουμε και στη συνέχεια, θέλω να μου πεις εάν θεωρείς πια μετά τα 30 σου ότι η ζωή σου είναι γεμάτη και αν έχεις χρόνο να κάνεις και άλλα πράγματα. Είναι νομίζω η άλλη εκπομπή αυτή. Είναι ένα θα μπορώ να μιλήσω μεγάλο. Άλλη μία ώρα για αυτό. Αν σκεφτώ τη ζωή μου μέσα από τη μουσική, εννοείται δεν θα μπορούσα να πω τίποτα άλλο από το να πω ότι νιώθω γεμάτος, τυχερός. Δεν έχει τύχει να δουλέψω, να κάνω κάποιο άλλο επάγγελμα για να ζήσω. Οπότε αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, με αυτό ασχολούμαι στον ελεύθερο μου χρόνο, στο χρόνο που μου τρώει η εργασία μου. Οπότε. Ναι, είμαι γεμάτος από τη δουλειά μου και από τη ζωή μου. Γιατί νομίζω και η μουσική είναι αυτή που με ταξίδεψε και στο εξωτερικό και στις άλλες πόλεις και μου έδωσε όλες αυτές τις εμπειρίες. Και γνώρισε και τόσους ανθρώπους και όλα αυτά. Είσαι γεμάτος, είσαι τυχερός, είμαστε κι εμείς τυχεροί για τα επόμενα μουσικά ταξίδια. Να σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
across the water. And I think of all the things that you do. In my head I paint a picture. Cause since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you go on over, Valerie? Your house and at the sale. Did you get a good lawyer? Uh-oh. Hope you didn't catch a ten. Hope you found the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Or are you busy? Did you have to pay that fine? You were dodging all the time. And still dizzy. Hey, yeah, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Across the water, and I think of all the things that you do. In my head I paint a picture. Ooh, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool. Come on.